Γεια σας, γεια σας. Δεν είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας, είμαι ο Φρίαντας και επειδή φτάνει πια με τον Greek GR και επειδή βλέπετε εδώ πέρα ότι κρατάω και ένα πολύ ωραίο ποτηράκι για εσπρεσάκι, αυτό που θα δούμε σήμερα είναι τι, μια υπέροχη μηχανή εσπρέσο για υπέροχους ιταλικούς καφέδες. Ciao ragazzi! Γεια χαρά σε όλους, είμαι ο Greek GR της καρδιάς σας. Μην ξεχάσετε να εγγραφείτε. Μην παραλείψετε να πατήσετε το κουμπί με το κουδουνάκι για να μπορείτε να παίρνετε ειδοποιήσεις για κάθε καινούριο βίντεο που ανεβαίνει. Και σήμερα θα δούμε τη μηχανή που σας είπε ο Φρίαδας, την οποία θα ανοίξουμε εμείς ευθύς αμέσως. Την έχουμε εδώ πέρα. Το κουτί είναι αυτό εδώ πέρα που βλέπετε. Έχει έρθει ακριβώς έτσι. Δεν είναι πολύ βαρύ, είναι γύρω στα 7 κιλά. Με τη συσκευασία να είναι κλειστή, οπότε πάμε να το ανοίξουμε εμείς τώρα. Αυτό εδώ πέρα είναι, το εδώ. Αυτό εδώ πέρα είναι μία μηχανή για καφέ εσπρέσο από την εταιρεία Sage. Είναι, όπως το λέει η Sage, το μοντέλο Bambino Plus, ενώ όπως το λέει το πλαίσιο, και σας το λέω από το πλαίσιο, είναι, αν θυμάμαι καλά, το μοντέλο SES500. Σας τα δίνω και τα δύο σαν πληροφορίες. Αυτό εδώ πέρα είναι όλο, το φινίρισμά του είναι όλο μεταλλικό, είναι ανοξείδωτο ατσάλι και η αλήθεια είναι ότι μας τη δώσανε να την ανοίξουμε. Εγώ επειδή γενικότερα δεν πίνω πολύ καφέ, έχω φέρει από εδώ πέρα τον άνθρωπο ο οποίος με το που ανοίγει τα μάτια του θέλει καφέ, άρα τον θεωρώ κάτι σαν ειδήμονα, για να μπορέσουμε να τα δούμε όλα. Αυτό εδώ υπολογίστε ότι είναι στα 1600 Watt με 15 bar πίεση για να μπορεί να κάνει τον καφέ. Και πάμε λοιπόν να το ανοίξουμε, να το βγάλουμε έξω για να το δούμε. Βγήκε λοιπόν από το κουτί, τα καταφέραμε. Εδώ Sage, καφεδάκια φοβερά, τρομερά, υπέροχα. Και αυτή είναι η μηχανή που πρέπει να δούμε μέσα. Ας ελπίσουμε ότι έτσι ακριβώς είναι. Δεν ξέρουμε καν τι εξαρτήματα πρέπει να έχει μέσα, η αλήθεια είναι. Παρότι μέσα στη σελίδα της Sage γράφει κάποια πράγματα, θα τα βρούμε τώρα όλα μαζί. Άρα λοιπόν, πάμε να το ανοίξουμε. Αυτό εδώ πέρα, επίσης, να σας πω εγώ κάποιες ακόμα λεπτομέρειες. Είναι, όσον αφορά τα αξεσουάρ, πρέπει να έχει ένα 54 χιλιοστά, από ό,τι βλέπω εδώ πέρα κλίστρο, ένα τάμπερ, δεν ξέρω τι είναι το τάμπερ, ένα ξηράφι για έλεγχο ακρίβειας της δόσης. Okay. Ένα φίλτρο νερού Claro Swiss, 480 ml κανάτα για γάλα από ανοξείδωτο ατσάλι, καλάθι διπλού τυχώματος 1 και 2 cup, καλάθι μονού τυχώματος 1 και 2 cup, αυτά τι είναι? Αυτά είναι τα φίλτρα που μπαίνουν για να παίρνουμε τη δόση του καφέ. Okay. Εργαλείο καθαρισμού και cleaning disc. Η διαστάση του συγκεκριμένου είναι 19,4 x 36,2 x 30,4 σε εκατοστά. Είναι, όπως είπαμε, κατασκευασμένο από ανοξείδωτο ατσάλι. Είπαμε ότι είναι η αντλία στα 15 bar. Λέει εδώ πέρα ότι είναι έτοιμο σε 3 δευτερόλεπτα με το σύστημα Thermojet. Χωρητικότητα νερού, η δεξαμενή του λέει ότι είναι στο 1,9 λίτρα. Εύκολος έλεγχος με κουμπί. Πάρα πολλά δουλειαράκια, πάρα πολλές καρτελίτσες, διάφορα φυλάδια. Όπως ξέρετε όλοι και τα περιμένετε. Και πάμε να δούμε τώρα τι περιλαμβάνει η συσκευασία. Συγγνώμη για την πλάτη. Έχουμε την υποδοχή για τον καφέ, αυτό εδώ, βαρύ, στιβαρό, φαίνεται. Όλο μέταλλο είναι αυτό, ε. Ναι. Θα δούμε πώς ακριβώς τώρα θα λειτουργήσει. Λοιπόν, έχουμε το CBST, το οποίο το χρησιμοποιείς βάζοντας τον καφέ, να το πατήσεις. Αυτό έχει να κάνει, αν δεν κάνω λάθος, με την ένταση που θέλεις να δώσεις στον καφέ. Αυτό υπάρχει και μόνο με ένα τέτοιο. Ναι, ναι, ναι. Αυτό είναι διπλή έγχυση. Λοιπόν, έχει το Razor. Αυτό τι είναι? Α, αυτό είναι που βάζει τον καφέ από πάνω και το. Δείτε εδώ, ελπίζω να το πιάνει καλά. Μπορείς να το χρησιμοποιήσεις αφού τοποθετήσεις τον καφέ, να κάνεις αυτό το πράγμα για να μπορέσει να ευθυγραμμιστεί και να είναι στο ύψος που θέλεις και εκεί που χρειάζεται. Okay. Αυτό είναι για το αφρόβαλα. Για το αφρόβαλα, σωστά. Αυτό εδώ είναι 480 ml και αυτά τα κουτιά. Θα το ανοίξω. Το έχεις. Αυτό λοιπόν εδώ είναι για το αφρόγαλα. Μέσα έχει, κάτι έχει μέσα. Λοιπόν, α,
Γιατί είναι αυτό? Έχουμε ταμπλέτες, Espresso Machine Cleaning Tablets. Αυτό λογικά είναι για τον καθαρισμό της μηχανής, γιατί επίσης ανά κάποια διαστήματα χρειάζεται να κάνεις καθαρισμό, οπότε σου δίνει και αυτές τις ταμπλέτες. Έχει και φυλάδια λογικά, αυτά εξηγούν πώς καθαρίζεται, γιατί εδώ πέρα λέει The Espresso Cleaner. Εδώ πέρα η κανάτα λέει επίσης, έχει δύο γραμμές που λέει Minimum και Maximum, άρα έχει να κάνει με το μέγιστο που μπορούμε να βάλουμε για να μην αρχίσει να χύνεται, γιατί φαντάζομαι ότι όταν κάνεις αφρόγαλα αυτό θεωρητικά φουσκώνει. Ταρατανταν! Αυτή είναι λοιπόν η μηχανή. Μπροστά έχει τα κουμπάκια, έχει για μονό, διπλό καφέ, για τον ατμό, για το αφρόγαλα. Και επίσης έχει δύο κουμπάκια, εδώ θα δείτε από τα αριστερά, που έχουν να κάνουν με τη θερμοκρασία και την υφή που θέλεις να πετύχεις στο αφρόγαλα. Οπότε, επειδή μπορεί να κρατήσει και κάποιες από τις ρυθμίσεις, μπορεί εύκολα κάποιος να το ορίσει, να το φτιάξει και κάθε φορά να φτιάχνει ένα πάρα πολύ καλό αφρόγαλα. Λοιπόν, τι έχει γίνει αυτή τη στιγμή, γιατί έχουμε κάνει μια πολύ μεγάλη παύση εμείς, η αλήθεια είναι. Έχουν πληθεί τα πάντα, έχουμε πλύνει κανάτες, έχουμε βάλει τα φίλτρα όπως έλεγε, γιατί λέει κανονικά ότι πριν χρησιμοποιηθεί το φίλτρο πρέπει να το πλύνουμε, να το βουτήξουμε μέσα σε νερό για 5 λεπτά. Αυτό εδώ πέρα είναι το φίλτρο και μετά να μπορέσουμε να το τοποθετήσουμε. Παράλληλα εμείς έχουμε κλείνει όλα αυτά εδώ πέρα, τα πάντα, τα συστήματα, τα εργαλεία. Ναι, για να είναι έτοιμα. Αυτά που θα πει ο καφές. Και πάμε τώρα λίγο να σας δείξουμε πώς μπαίνει το φίλτρο. Στο φίλτρο απλά εγώ να πω ότι έχει μία ένδειξη εδώ πέρα, ποιο μήνα κάνεις in το φίλτρο και ποιο μήνα πρέπει να βγει. Γιατί σου λέω ότι κάθε 3 μήνες αυτό πρέπει να αλλάζει. Το φίλτρο επίσης είναι κουμποτό και έρχεται σε 3 μέρη. Είναι αυτό το οποίο κουμπώνει εδώ από κάτω. Το εδώ από κάτω είναι αυτό που βλέπετε εδώ πέρα μέσα. Γιατί εδώ πέρα μέσα έχει και ένα διχτάκι που μετά από εκεί τραβάει το νερό η μηχανή για να μπορέσει να κάνει τον καφέ. Αυτό είναι κουμποτό. Έρχεται, κουμπώνει αυτό κάτω, αυτό επάνω και μετά αυτό μπαίνει από πάνω. Οπότε, το βάζουμε. Θέλει απλά λίγο σμπρόξιμο και θα το καταλάβετε όταν θα πιάσει. Λοιπόν, λογικά έχει πιάσει μια χαρά. Λοιπόν, αυτό εδώ κλείνει. Κάνει και κλικ. Οπότε, έχει τοποθετηθεί. Ωραία. Και αυτό πρέπει να μπει μέσα στην κανάτα. Δεν έχει σημασία, φαντάζομαι. Όχι, πιάσου εσύ. Απλά το σμπρώχνουμε και με το που το σμπρώξουμε το καταλαβαίνεις ότι έρχεται και πιάνει. Άρα δεν υπάρχει θέμα να πεις ότι δεν έπιασε σωστά. Λογικά. Και είναι έτσι. Είναι έτοιμο. Μία μικρή λεπτομέρεια για όλους εσάς τους μανιακούς του πλυσίματος. Όταν θα την πλύνετε τη συγκεκριμένη την κανάτα, μεγάλη προσοχή, εδώ από κάτω θα σας πιάσει αφρό. Και θα σας πιάσει αφρό γιατί το είδα και εγώ. Οπότε όταν το κάνει αυτό το πράγμα, γιατί είναι σίγουρο ότι θα το κάνει, απλά βάζετε λίγο νερό και με το δάχτυλο αυτό πατιέται, γιατί έχει ελαττήριο. Το πατάτε απλά για να τρέχει το νερό, ούτως ώστε να αδειάσει και να καθαρίσει σαπουνάδα. Μικρή λεπτομέρεια γιατί το είδα και εγώ, αλλιώς θα πίνετε σαπουνάδα στα πρώτα φιντζάνια. Τέλεια. Αυτό είναι ο υποδοχέας που μπαίνουν, το πόρτα φίλτερ, έτσι λέγεται, πόρτα φίλτερ. Και εδώ πέρα μπαίνουν κάποια από αυτά τα 4 που τοποθετεί το καφές. Και μικρές λεπτομέρειες, μία μικρή λεπτομέρεια βασικά, όσον αφορά τα δισκάκια στα οποία μπαίνει ο καφές, τις θήκες του καφέ. Γιατί είπαμε ότι είναι τα διπλά τυχώματα και τα μονά τυχώματα. Λοιπόν, είναι 4, έτσι. Υπάρχουν 2 τα οποία είναι με μονό τύχωμα. Ελπίζω να φαίνονται καλά. Που είναι για μονό και για διπλό καφέ. Και αντίστοιχα υπάρχουν και αυτά που είναι με διπλό τύχωμα. Έχει την ένδειξη εδώ πέρα dual wall, οπότε αντίστοιχα μονό και διπλό. Η διαφορά που υπάρχουν αυτά τα 4 στο σύνολο, okay, ναι, είναι η εξής. Λέει ότι για φρεσκοκομμένο καφέ, άρα αν έχετε κάποιο μήλο που εσείς αλέθετε μόνοι σας στους κόκκους, πρέπει να χρησιμοποιήσετε αυτά που είναι με μονό τύχωμα, είτε για μόνη δόση είτε για διπλή.
δώσει. Εάν χρησιμοποιείτε έτοιμο κομμένο καφέ, άρα έχετε αγοράσει τον καφέ σας και είναι κομμένος ήδη, τότε χρησιμοποιείτε αυτά που είναι με dual wall, έτσι, μονό, διπλό. Επίσης αυτό να ξέρετε ότι είναι λίγο δύσκολο στο να τα βγάζετε. Ίσως έχει κάποιο κόλπο, δεν ξέρω, αλλά έχει ένα πέδεμα στο να βγούνε, το να μπουν σίγουρα είναι πολύ πιο εύκολο. Είναι λίγο σφιχτά, κουμπώνουν εύκολα, βγαίνουν λίγο δύσκολα. Να πω επίσης ότι βάζοντας τον καφέ, τη δόση εδώ πέρα που θέλετε, αν δεν κάνω λάθος, η μονή δόση είναι από 8 έως 11 γραμμάρια το μέγιστο και η διπλή δόση είναι από 13 μέχρι και 19. Οπότε επιλέγετε πόσο δυνατό θέλετε τον καφέ σας, τι ένταση να έχει κλπ. Αφού τοποθετήσετε τώρα τον καφέ εδώ, υπάρχει εδώ πέρα το πατητήρι, ας το πούμε κάπως έτσι, όπου εδώ που έχει το μεταλλικό είναι ουσιαστικά η ένδειξη στην οποία πρέπει να πατήσουμε μέχρι εκείνο το σημείο τον καφέ. Ουσιαστικά αυτό που επίσης γράφει μέσα στις οδηγίες είναι ότι καλό είναι η ένταση της πίεσης να είναι ίδια κάθε φορά για να μπορείτε να πετυχαίνετε και το ίδιο το αποτέλεσμα. Σίγουρα θέλει πολλές προσπάθειες και πολλούς καφέδες μέχρι να βρείτε τον καφέ που σας ικανοποιεί. Αφού λοιπόν βάλουμε τον καφέ, το πατήσουμε και είναι μια χαρά. Κάτι λέει εδώ πέρα, ο κρυκτήρας. Και να ρωτιέμαι, αυτό εδώ πέρα ζεσταίνεται από πάνω. Ναι, είναι θερμενόμενο και μπορείς να έχεις τα ποτήρια σου. Ζεστές. Καλό είναι να χρησιμοποιήσετε και το Razor που έχει, το οποίο τοποθετείτε, είναι ακριβώς στις διαστάσεις και στη διάμετρο της θήκης, το περιστρέφετε και ουσιαστικά έρχεται και γίνεται λία η επιφάνεια του καφέ. Εννοείται ότι καλό είναι να το καθαρίσουμε γύρω-γύρω για να μην μαζεύονται τα υπολείμματα μέσα στο πόρτα φίλτερ. Η κανάτα επίσης κουμπώνει πάρα πολύ εύκολα. Είναι απλά κούμπομα. Αν το δείτε δηλαδή τώρα, πάλι λίγο την κανάτα να το δούμε. Okay. Απλά την τοποθετείς και τη σπρώχνεις. Και όταν είναι βγει. Λοιπόν, μπαίνει και κάνει κλακ, έτοιμο. Και όταν είναι να τη βγάλει. Αντίστοιχα, το σπρώχνεις και σηκώνεται. Αυτό. Πάρα πολύ απλό σαν διαδικασία. Το βάζουμε. Έχει και ένα καπάκι από πάνω κάπου, το έχουμε εδώ κρυμμένο. Αυτό εδώ πέρα επίσης το ακροφύσιο απλά πάει μπροστά πίσω. Έχει εδώ πέρα και το πλαστικό για να μην κεγόμαστε. Και αυτό εδώ λοιπόν είναι έτοιμο. Μπροστά εδώ πέρα, αυτό όπως αναμένεται βγαίνει. Απλά το κουμπώνω, βγάλω το λίγο εσύ που το έχεις μάθει. Γιατί το έκανες πριν. Αυτό εδώ πέρα βγαίνει. Είναι κουμποτό. Το τραβάμε, βέβαια το σηκώνουμε. Σηκώνεις το μεταλλικό, σηκώνοντας μάλλον το μεταλλικό, ξεκουμπώνει από κάτω. Οπότε είναι ο δίσκος που εδώ πέφτουν νερά, τυχόν, υπολείμματα κλπ. Οτιδήποτε. Έχει ανοίγει και έχει αυτό εδώ το πορτοκαλί. Αυτό εδώ. Κόκκινο, πορτοκαλί, τι, το χρώμα. Πορτοκαλοκόκκινο. Τέλος πάντων. Ό,τι θέλει ο καθένας, παιδιά, δείτε το όπως θέλετε. Αυτό εδώ λοιπόν είναι σε μια επίπεδη επιφάνεια, δεν φαίνεται. Όταν γεμίσει με νερά, γιατί μπορεί να στάξουν νερά ή μπορεί να κάνετε κάποια ρήψη τέλος πάντων, καθαρισμό, αυτό εδώ πέρα σηκώνεται, πράγμα που σημαίνει ότι ήρθε η ώρα για να το αδειάσετε. Πολύ εύκολα λοιπόν βγαίνει, το ανοίγεις, το αδειάζεις, πρέπει να τα πλένουμε αρκετά συχνά αυτά για να μην μαζεύονται διάφορα υπολείμματα και πάρα πολύ απλά το παίρνεις, το τοποθετείς και είναι μια χαρά. Κουμποτό και αυτό, ακούγεται ένα κλακ και είναι έτοιμο. Και εννοείται ότι θα δοκιμάσουμε να κάνουμε και καφέ. Βέβαια, πρέπει πρώτα να καθαρίσουμε τη μηχανή, δηλαδή να αφήσουμε λίγο νερό να τρέξει, να το δούμε. Τώρα, κάποιες πολύ μικρές λεπτομέρειες ως προς τον καφέ και τη δόση, γιατί στο ενδιάμεσο όσο πλέναμε, διαβάζαμε κιόλας. Έτσι. Μελετηρά, παιδιά. Βεβαίως. Έχουμε λίγο κάποιες μικρές λεπτομέρειες ως προς τον καφέ και το πώς τον παράγουμε. Με την έννοια ότι μπορούμε να ρυθμίσουμε. Να είναι συγκεκριμένος ο χρόνος στον οποίο βγαίνει ο καφές ή μπορούμε να το κάνουμε κατευθείαν εμείς. Το πατάμε, να το αφήσουμε όσο θέλουμε να βγάλει και μετά να το σταματήσουμε. Μία πολύ μικρή λεπτομέρεια όσο ο Φρίαντας διαβάζει κάποιες οδηγίες εδώ πέρα, που απλά έτυχε και το διάβασα προηγουμένως. Όταν έρθει η ώρα για καθαρισμό, αυτό εδώ πέρα λέει μέσα στο βιβλιαράκι ότι αναβοσβήνουν οι λιχνίες από τα δύο κουμπιά του καφέ εναλλάξ. Οπότε. Σου λέει ότι ξέρεις τι, ήρθε η ώρα πλέον για τον καθαρισμό. Ο καθαρισμός είπαμε ότι η μηχανή καταλαβαίνει ότι ήρθε η ώρα να γίνει, γιατί απλά μετράει πόσους καφέδες έχεις κάνει. Γιατί στις 200 φορές σου λέει ότι πρέπει να το καθαρίσεις. Επόμενη μέρα.
και ήρθε η ώρα να κάνουμε τον πρωινό καφέ, θα πιω και εγώ καφέ σήμερα, για να μπορέσουμε να δοκιμάσουμε ακριβώς και πόσο καλός είναι ο καφές που βγαίνει. Διπλό εσπρέσο σκέτο. Πάμε λοιπόν. Ανοίγουμε τη μηχανή, άρα πατάμε το κουμπί αρχικά για να ξεκινήσει και να ζεσταθεί. Αυτός εδώ πέρα τρόπος εκκίνησης είναι ο κλασικός, είναι πάρα πολύ γρήγορο το πώς ξεκινάει, χρειάζεται περίπου 2 με 3 δευτερόλεπτα. Μετά από πολλές προσπάθειες για να μπορέσουμε να βγάλουμε τον καφέ, όταν ανοίγει η μηχανή, για να μπορέσει, βασικά την πρώτη φορά που ανοίγει, είναι προρυθμισμένη ως προς τον χρόνο που θα βγάζει καφέ και θα τρέχει το νερό. Άρα το πατάμε μία φορά, τρέχει το νερό, κλείνει αυτόματα. Όταν θέλετε να το σετάρετε μόνοι σας, πατάτε τα δύο τα κουμπιά ταυτόχρονα με την μία την κούπα και με τις δύο τις κούπες, και όταν το κάνετε αυτό, σβήνουν όλα τα υπόλοιπα κουμπιά και μένουν αναμένα μόνο αυτά τα δύο. Άρα λοιπόν η μηχανή έχει μπει σε διαδικασία ρύθμισης από εσάς για το πόσο χρόνο θα τρέχει το νερό και πότε θα τη σταματήσετε εσείς. Οπότε σε αυτή τη φάση σετάρετε το κουμπί με την κούπα την μονή, άρα το πατάτε, ξεκινάει να βγάζει, και όταν θέλετε να το σταματήσετε, το σταματάτε και το αποθηκεύει. Κάνετε την ίδια διαδικασία και πατάτε μετά το κουμπί με τις δύο κούπες, το αφήνετε να τρέξει για να βγάλει την ποσότητα που εσείς θέλετε να βγάζει κάθε φορά που θα πατάτε το κουμπί αυτό. Ρυθμίζετε, το σταματάτε δηλαδή τη στιγμή που θέλετε, το αποθηκεύει και είναι έτοιμο. Από εκεί και πέρα όλες τις επόμενες φορές θα βγάζει αυτό. Πολύ εύκολο, πολύ γρήγορο στη χρήση. Είναι μια πολύ καλή επιλογή και σίγουρα θα βγει πιο οικονομική για κάποιον που πίνει κάθε μέρα καφέ, γιατί αν τα μαζέψετε τα χρήματα, σίγουρα βολεύει πολύ περισσότερο το να το έχετε σπίτι και να κάνετε τον καφέ σας κατευθείαν. Αυτά από εμάς. Αν χρειαστείτε κάτι, μπορείτε να το γράψετε στα σχόλια. Share, like φυσικά είναι καλοδεχούμενα και μπορείτε να τα κάνετε ελεύθερα. Από εμάς, μέχρι την επόμενη φορά, από την καφετιέρα της Age επίσης, σας χαιρετούμε. Καλή συνέχεια. Γεια σας. Και τσάω.